Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η Γενική Σύναξη των Κληρικών, Προέδρων και Λαϊκών Επιτρόπων των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών και Παρεκκλησίων της Ιεράς Μητρόπολης Ερών και Νιγρήτης. Στην έναρξη της συνέλευσης, ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης, αφού ευλόγησε την Αγιοβασιλειόπιτα, αναφέρθηκε αμέσως μετά στο Ιερό Λειτουργήμα του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου. «Εις πάσαν την γίνεξ ήλθεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεό πρεπός εδωμάτισας, την φύση των όντων μετράνωσας». Το αξίωμα του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου είναι ένα αξίωμα, ένα διακόνημα μέσα στην Εκκλησία μας, να το πω καλύτερα, πιο εκκλησιαστικά, το οποίο έχει και τιμή και ευλογία πολύ, αλλά έχει ασφαλώς και ευθύνες. Και μάλιστα σε αυτές τις εποχές, όπου θα πρέπει να είμεθα όπως πάντοτε, ιδιαιτέρως προσεκτική, καθώς ο λαός του Θεού μας εμπιστεύεται χρήματα. Και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα διαχειριζόμεθα πρώτον μεν με φόβον Θεού, γιατί είναι ιερά αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, με ζήλον, έτσι ώστε να προάγονται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ενωριών σας. Τρίτον δε, με επιμέλεια, γιατί η Εκκλησία μας είναι χώρος επιμέλειας. Όλα πρέπει να γίνονται όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και πάλι στην προς Κορινθίους επιστολή του στην Εκκλησία, ευσχημόνος και κατατάξιν. Η τσαπατσουλιά, όλα αυτά τα οποία είναι ξένα και προς το ήθος, αλλά και προς την αποστολή της Εκκλησίας, πρέπει να είναι έξω από την Εκκλησία. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους σήμερα ζήτησα να βρεθούμε όλοι επί το αυτό, να σας δώσω μέσα από την καρδιά μου τις ευχές μου, τις ευλογίες μου, να έχετε και προσωπική αλλά και οικογενειακή χαρά και ευτυχία, να έχετε στη συνείδησή σας πάντοτε τη βεβαιότητα ότι υπηρετώντας τον Θεό και την Εκκλησία Του, υπηρετείτε ό,τι πιο υψηλό και ό,τι πιο άγιο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ερών Φωτεινή Αραμπατζή, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Εξυπηρέτης Πολιτών του Δήμου Ερών Κωνσταντίνος Δινάκης, ιερείς πρόεδροι και εκκλησιαστικοί σύμβουλοι. Ευχαριστώ θερμώς και την κυρία Υπουργό με τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι μάλλον με διπλή ιδιότητα εδώ και ως Αντιδήμαρχος αλλά και ως μέλος του Μητροπολιτικού μας Συμβουλίου που είστε παρόντες εδώ, εξάλλου και εσείς είστε παιδιά της Εκκλησίας, οπότε όλο αυτό το γεγονός σας αφορά και εσάς προσωπικώς. Σε όλους λοιπόν εύχομαι, κληρικούς και λαϊκούς, να έχετε την ευλογία και την χάρη του Θεού, δύναμη πολύ στην Ιερά Αποστολή σας και να μας χαρίσει ο Θεός το 2023 να είναι ευλογημένο, να είναι χαριτωμένο, να είναι ασφαλές, έτσι ώστε να μπορέσουμε ανεμπόδιστα να επιτελέσουμε το έργο μας το πνευματικό και αγιαστικό πάντοτε προς δόξα Θεού και προς ανακούφιση και επιστηριγμών των αδελφών μας, των λαϊκών. Ο Μητροπολίτης με το μεστό αγιοπνευματικό του λόγο ομίλησε για τις βασικές πνευματικές, εκκλησιολογικές, κανονικές και νομικές αρχές αυτού του εκκλησιαστικού έργου, για τον σκοπό της Επιτροπικής Διακονίας, συνολικώς τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές. Το σπουδαίο αυτό εκκλησιαστικό λειτουργήμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως προέκταση και συνέχεια της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας, της Θείας Μυσταγωγίας, όπου τελεσιουργείται η χριστοποίηση και ο αγιασμός των μελών της, δια της οποίας γινόμεθα, όπως είπε ο Μητροπολίτης, σύσσωμοι και σύνεμοι μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σκοπός λοιπόν της Εκκλησίας πρώτιστος είναι ο αγιασμός των ανθρώπων. Είναι δηλαδή να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην επίγνωση του θελήματος του Θεού και ακολουθώντας αγωνιζόμενος να εφαρμόζει στην ζωή του το θέλημα του Θεού, να χριστοποιείται. Να γίνεται δηλαδή ένας κατά χάριν Χριστός. Να παρασκευάζει και να ετοιμάζει το σώμα και την ψυχή του, ώστε να γίνουν κατοικητήρια του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πρώτιστος, ο μεγάλος, ο αξεπέραστος σκοπός και έργων της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν ομοιάζει με κανέναν άλλον ανθρώπινο οργανισμό. Και είναι ίσως λάθος και ειδικό μας να θέλουμε να αντιπαραβαλόμεθα ή να συγκρινόμεθα
με εγκόσμια μεγέθη τα οποία έχουν σαφείς προσδιορισμένους, αλλά οπωσδήποτε εγκόσμιους στόχους και σκοπούς. Ο πρώτιστος σκοπός που υπάρχει η Εκκλησία, που είναι το θέλημα και η ευδοκία του Θεού Πατρός, είναι ο αγιασμός που πάει να πει η σωτηρία των ανθρώπων. Τέλος, ο Μητροπολίτης επέδωσε τα διοριστήρια έγγραφα στους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους για την επιτροπική περίοδο 2023-2025.